Στο γεωδέν, δαι Ισσό, Τον μεν πρώτον λόγον επίησάμην περιπάντων ο Θεόφιλε, ον ήρξατο ο Ιησούς ποιήντε και διδάσκην. Αχρι Άχρη εις ημέρας εντιλάμενος της Αποστόλης δια πνεύματος <στα> <στα> Αγίου, <στα> ους εξελέξατο ανελήμφθη. 3. Είς και παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν εν πολλής τεκμηρής, διημερών τεσσαράκοντα ο πτανόμενος αυτής και λέγοντα περί της βασιλείας του Θεού. 4. Και συναλυζόμενος παρήγγειλεν αυτής από Ιεροσολύμων μη χωρίζεσθε αλλά περιμένει την επαγγελία του πατρός ειν οικούσατε μου. Ότι οι Ιωάννης μεν εβάπτισεν είδατη, ημείς δε εν πνεύματι βαπτιστήσεσθε Αγίο, ου μετά πολλάς ταύτας ημέρας. Ροξέτ. Ημέν ουν συνελθόντες ηρώτων αυτών λέγοντες, Κύριε, ή εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνεις την βασιλεία το Ισραήλ. Να να Είπεν προς αυτούς, ουκ ημών έστιν γνώνε χρόνους ή καιρούς, ους ο πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία. Χασέτσου. Αλλά λύμψεσθε δύναμιν, επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς, και έσες μου μάρτυρες, έντε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης. 10. Και ταύτα υπών βλεπόντων αυτών επήρθει και νεφέλη υπέλαβεν αυτών από τον οφθαλμόν αυτών. 10. Και ως ατενίζοντες ήσαν εις τον ουρανόν πορευωμένου αυτού και οι δύο άνδρες δύο παριστήκησαν αυτοίς εν αισθήσεσι λευκές 12. ή και είπαν άνδρες Γαλιλαίοι τι αισθήκατε βλέποντες εις τον ουρανόν ούτως ο Ιησούς ο αναλυμφθής αφημών εις τον ουρανόν ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσασθε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν. Διονύσετε. Τότε υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από όρους του καλουμένου ελαιόνος, ο έστιν εγκείς Ιερουσαλήμ Σαββάτου έχων οδόν. Και ότε εις ήλθον εις το υπερόν ανέβησαν ου ήσαν καταμένοντες, ότε Πέτρος και Ιωάννης και Ιάκωβος και Ανδρέας, Φίλιππος και Θωμάς, Βαρθολομαίος και Μαθαίος, Ιάκωβος Αλφαίου και Σίμων ο Ζηλωτής και Ιούδας Ιακώβου. 14. Ούτι πάντες ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδόν τη προσευχή, συν γυναιξήν και Μαριάμ τη μητρή του Ιησού και συν της αδελφής αυτού. 15. Και εν ημέρες ταύτες, Αναστάς Πέτρος εν μέσω των αδελφών είπεν «Είντε όχλος ονομάτων επί το αυτό οσί εκατόν είκοσι». Άνδρες αδελφοί, έδι πληρωθήνε την γραφήν, ειν προείπεν το πνεύμα το Άγιον διαστόματος Δαβίδ περί Ιούδα του γιάνομένου οδηγού της συλλαβούσιν Ιησούν. Γιούν ότι κατηρυθμημένος ειν εν ημίν και έλαχεν των κλήρων της διακονίας ταύτης. Ούτως μεν ούν εκτίσα το χωρίον εκμισθού της αδικίας και πριν εις γενόμενος ελάκησεν μέσος και εξεχήθη πάντα τα σπλάχνα αυτού. 19 και γνωστόν το πάση της κατοικούσιν Ιερουσαλήμ, ώστε κληθήνε το χωρίον εκείνο τη ιδία διαλέκτο αυτών, ακελδαμάχ, του τέστιν χωρίον αίματος. Μιλιώσετ. Γέγραπτε γάρ εν βίβλο ψαλμών, γεννηθήτο η έπαυλης αυτού έρημος, και μη έστω ο κατοικών εν αυτή, και την επισκοπή αυτού λαβέτο έτερος. Νίγιο ίσσετς. Δι ούν των συνελθόντων ημίν ανδρών εν παντί χρόνο, ο εισήλθεν και εξήλθεν εφημάς ο Κύριος Ιησούς. Νίγιο νίσσετς. Αρξάμενος από του βαπτίσματος Ιωάννου, έως της ημέρας εις ανελήμφθη αφημών, μάρτυρα της Αναστάσεως αυτού, Συν ημίν έστησαν δύο Ιωσήφ ένα τούτον. 23. Και έστησαν δύο Ιωσήφ των καλουμενον Βαρσαβάν, ως επεκλήθη Ιούστος και Ματθίαν. Και προσευξάμενοι είπαν, «Σι, κύριε καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον ον εξελέξω εκ τούτων των δύο ένα Λαβήν τον τόπον της διακονίας ταύτης και αποστολής, αφής παρεύει Ιούδας, πορευθύνε εις τον τόπον τον 26 Και έδωκαν κλήρους αυτής και έπεσε ο κλήρος επί Μαθίαν, και συγκατέψιφιστη μετά τον ένδεκα αποστόλων.